Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι πολύ μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησής σας για την τραγική κατάσταση στην οποία αναμένεται να περιέλθουν άμεσα 200 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους και περίπου 2.000 συνεργάτες τους, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός αγωνιστικών ή μη ύπων μετά από τα εξώδικα της εταιρείας Υποδρομίες ΑΕ να αποχωρήσουν και να αδειάσουν τις εγκαταστάσεις του χώρου στο Ολυμπιακό Υποδρομιακό Ακίνητο έως τις 4 Μαρτίου. Στο μεταξύ, με ενέργειές της ή εν λόγω ΑΕ, από 25 πρώτου του 24 έχουν σταματήσει οι ελληνικές υποδρομίες, ενώ έχει επιδώσει εξώδικα σε ενδιαφερόμενους φορείς με ημερομηνία 2 Δευτέρου 2024, προκειμένου αυτή να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης για την οργάνωση και διεξαγωγή υποδρομιών, καθώς και από τη σύμβαση μίσθωσης των εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ίσονος σημασίας μια σειρά άλλων παρενεργειών που προκύπτουν, καθώς στο χώρο του Ολυμπιακού Υποδρόμου φιλοξενείται πλήθος αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ίσως είναι περισσότερα από 60 τα σκυλιά που έχουν μεταφέρει εκεί εθελοντές και διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις μετά από πυρκαγιές και πλημμύρες, ενώ ο εν λειτουργία βιολογικός καθαρισμός του υποδρόμου μένει χωρίς φορέα συντήρησης, με άμεσες συνέπειες στο περιβάλλον της ευρύτερης αγροτικής περιοχής. Εκκρεμεί εξάλλου η πολιτική απόφαση αξιοποίησης του Ολυμπιακού Ακινήτου προς όφελος ποικίλων αναγκών του Δήμου Μαρκοπούλου από γήπεδα και εν γέννη αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα αναψυχής για το λαό, προσβάσιμη δεξαμενή νερού για την πυροσβαστική και άλλα. Για όλα αυτά είναι δικαιολογημένη η οργή και η απόγνωση των εργαζομένων εκεί, στο πλευρό των οποίων τάσεται το ΚΚΕ. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε να αποσωβηθεί ο άμεσος κίνδυνος, να βρεθούν στο δρόμο οι εργαζόμενοι και τα φιλοξενούμενα ζώα και να στηριχθούν οικονομικά οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, έως ότου δοθεί ουσιαστική λύση για να μην βρεθούν μαζικά στην ανεργία. Ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την ανάγκη φροντίδας όλων των αναφερόμενων εκκρεμών θεμάτων και πότε θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα αξιοποίησης του Ολυμπιακού Ακινήτου προς όφελος του λαού στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας. Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε ποιες ακριβώς είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το κράτος απέναντι στους εργαζόμενους ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους εργασιακά, ασφαλιστικά κλπ. Και όταν λέμε εργαζόμενοι, σίγουρα μιλάμε για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον κλάδο, υποκόμοι, αναβάτες, προπονητές, ιδιοκτήτες αλόγων, κτηνίατροι, παραγωγή ζωοτροφών και άλλοι. Και το τελευταίο. Αν τελικά στις 4 του Μάρτη γίνει η έξωση από το Ολυμπιακό Ακίνητο, εκτός από το ότι θα βρεθούν στο δρόμο τόσοι άνθρωποι, πείτε μας πού ακριβώς θα πάνε τα περίπου 200 άλογα που βρίσκονται εκεί. Οι περισσότεροι βέβαια φανταζόμαστε ποια είναι η μοίρα τους, ξέρουμε τι είναι αυτό που τα περιμένει. Τα περιμένει ένα μαρτυρικό ταξίδι, 30 και πλέον ωρών, χωρίς νερό και τροφή στην Ιταλία και ύστερα κατευθείαν στο σφαγείο. Αναρωτιέμαι αν θα το επιτρέψετε αυτό, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την κυρία Διγενή. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, πράγματι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η οποία κυρώθηκε με τον 43-38 του 2015 και η οποία είναι 20 ετής και έχει τεθεί σε ισχύ από 8 πρώτου του 2016, εάν οι ΥΠΗ που είναι εγγεγραμμένοι στην Φίλιππο Ένωση πέσουν κάτω από 300 με διάρκεια 2 έτη, έχει δικαίωμα να μην η εταιρεία υποδρομίας ΑΕ έχει δικαίωμα να απαλλαχθεί από την υποχρέωση να οργανώνει και να διεξάγει τον τριμηνιαίο ελάχιστο αριθμό υποδρομιών στην χώρα μας. Προφανώς οι ΥΠΗ έχουν πέσει γύρω στους 170 και αυτό έχει δημιουργήσει την δυνατότητα στην εταιρεία να μην διεξάγει τους αγώνες αυτούς. Επίσης, έχει τη δυνατότητα, η εν πάση περιπτώσει έχει
από όσο ξέρουμε, μια καταγγείλητη σύμβαση μίσθωσης, ώστε να γυρίσει το ακίνητο στο ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο και είναι ο ιδιοκτήτης του ακίνητου. Τώρα, θα πω δύο λόγια για κάθε ένα από τα θέματα τα οποία θέσατε. Πρώτον, σε σχέση με τους εργαζόμενους. Είναι προφανές ότι η διαδικασία της καταγγελίας των συμβάσεων διέπεται από όλους τους εργατικούς νόμους, τον αστικό κώδικα, το άρθρο 281 και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να γίνει καθυπέρβαση και το Υπουργείο Εργασίας να είσαι σίγουρη ότι θα παρακολουθεί και παρακολουθεί τις διαδικασίες οι οποίες θα ενεργοποιηθούν, ώστε να μην υπάρχουν καταχρηστικότητες, να μην υπάρχουν προβλήματα και φυσικά όντας το Υπουργείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε σχέση με θέματα που αφορούν τους εργαζομένους και το μέλλον τους, θα επιληφθεί τυχόν καταγγελιών ή προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν. Είμαστε σε θέση βέβαια να γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης στις υποδρομίες ΑΕ είναι 47 και όχι 200 και συνολικά και όσοι σχετίζονται με τις ελληνικές επιδρομίες είναι περίπου 75 άτομα. Συνεπώς για αυτούς τους αριθμούς μιλάμε και όχι για 200 εργαζόμενους και 2.000 περαιτέρω συνεργάτες της εταιρείας υποδρομίες ΑΕ. Παρακολουθούμε και τις ανακοινώσεις της εταιρείας και προφανώς θα παρακολουθήσουμε και την υλοποίηση. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα υλοποιήσει μια σειρά μέτρων στήριξης για τους εργαζόμενους τους βάσει της εργασιακής κατάστασής τους, αν δηλαδή ήταν σε μόνιμη ή μερική απασχόληση. Καθώς και για τους ενεργούς αναβάτες και τους αναβάτες προπόνησης, η εταιρεία θα προσφέρει αποζημιώσεις που θα αντανακλούν τις δραστηριότητες κατά την προηγούμενη χρονιά, καθώς και δωρεάν πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης για ένα χρόνο. Συνεπώς, παρακολουθούμε αυτές τις εξαγγελίες και θα δούμε και τον βαθμό με τον οποίο θα υλοποιηθούν και στην πράξη. Τώρα, σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, έχουμε νομίζω αποδείξει την ευαισθησία μας. Έχουμε ψηφίσει εμείς τον 4830 του 2021, το νέο πλαίσιο για την ευζοία των ζώων συντροφιάς, το λεγόμενο πρόγραμμα Άργος, και σε αυτό δεν χωρεί νομίζω κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Τα αδέσποτα έχουν διασωθεί από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, αυτά που φιλοξενούνται εκεί, από τη ΜΚΟ Dogs Voice και η εταιρεία Υποδρομίες ΑΕ ενέκρανε ένα πρόγραμμα, ένα αίτημα να τα φιλοξενήσει, αναλαμβάνοντας μάλιστα και σχετικά κόστη. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, η Dogs Voice έχει αναλάβει τη δέσμευση για τη μετακίνηση των ζώων αυτών σε άλλες εγκαταστάσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχει κανένας φόβος. Σχετικά με τα επωειδή που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Υποδρόμου Αθηνών, είναι προφανές ότι η υποχρέωση για τα άνω δεσποζόμενα επωειδή έρχεται από τους υπευθύνους ιδιοκτήτες τους. Αυτοί είναι υπεύθυνοι να βρούνε χώρους με τα κατάστασή τους, με τα φορά τους, με ασφάλεια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον 1197 του 81 περί προστασίας των ζώων και θα υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν τα προβλεπόμενα. Και τέλος, σχετικά με τη λειτουργία του βιολογικού, η μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η μονάδα αυτή λειτουργεί απόλυτα φυσιολογικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για το περιβάλλον ή την περιοχή. Η δυναμικότητα και οι δυνατότητες επεξεργασίας της μονάδας υπερβαίνουν κατά πολύ τα σημερινά επίπεδα χρήσης και συνεπώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Για να το πω χαρακτηριστικά, η μονάδα έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών περισσότερων από 2.000 ύπους και πολλές χιλιάδες επισκέπτες και εργαζομένους. Άρα, τα μεγέθη είναι υπερπολαπλάσια της καθημερινής χρήσης που ξέρουμε. Συνεπώς, η συντήρηση πραγματοποιείται κανονικά, είναι στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της εταιρείας και δεν προβλέπεται κανένα ζήτημα. Και φυσικά, αν το ακίνητο περιέλθει στον ΟΔΙΕ ΑΕ, στον εκαθαριστή, προφανώς η διαδικασία συντήρησης θα συνεχιστεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Από εκεί πέρα, το ΤΑΙΠΕΔ θα εξετάσει, αλλά θα τα πούμε αυτά και στην δευτερολογία μου, θα εξετάσει ακριβώς τις επόμενες κινήσεις που πρέπει να κάνει σε σχέση με το ακίνητο αυτό. Παρακαλώ, κυρία Δεγένια, είδα το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, πως αν χρησιμοποιούσα τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα και όχι την πολιτική αυτή τη στιγμή, μετά από αυτά που είπατε, θα έβαζα τίτλο σε αυτές τις δηλώσεις σας, «Στο δρόμο οι εργαζόμενοι μετά την έξωση
από το Ολυμπιακό ακίνητο. Όσο για τους αριθμούς των εργαζομένων, επειδή έτυχε να συναντηθούμε με όλους που εργάζονται εκεί, οι αριθμοί είναι περίπου αυτοί που ανέφερα εγώ και όχι αυτοί που αναφέρατε εσείς, και αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν στο δρόμο. Επίσης, για τα άλογα δεν πήρα σαφή απάντηση. Αισθάνομαι την υποχρέωση να τονίσω πως πρόκειται για θεσμική αταξία, λοιπόν, απώλεια κρατικών εσόδων και καταστροφή ιδιοκτητών αγωνιστικών ύπων και εργαζομένων. Να επισημάνω πως καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις όλα τα τελευταία χρόνια από τον παραχωρησιούχο, αδιαφορία για τους εργαζόμενους και τα συναφή επαγγέλματα που συνδέονται, μεταξύ των οποίων και η τοπική παραγωγή αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή εν γέννη και βέβαια για τους ύπους. Η μείωση των επάθλων που ο παραχωρησιούχος είχε επιβάλει σταδιακά και σωρευτικά έως και 80% αποτέλεσε ένα άτυπο lockout απέναντι στους ιδιοκτήτες και στους επαγγελματίες του χώρου. Η εποπτεύουσα αρχή ΦΕΕ έχει την πλήρη ευθύνη για τα όσα καταμαρτυρούνται σε βάρος της εταιρείας Υποδρομίες ΑΕ. Αλλά και η ΟΠΑΠ ΑΕ θέλει να επιστρέψει το Ολυμπιακό ακίνητο στον ΟΔΙΕ ΑΕ, αν και τελεί σε καθάριση ΟΔΙΕ. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη αυτό, πώς και από ποιον και κυρίως με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις θα αξιοποιηθεί όλος αυτός ο πολύτιμος χώρος, αυτό το φιλέτο. Τι θα δούμε τελικά εκεί, καζίνο, ξενοδοχεία, γκολφ, εμπορικά κέντρα και τι σχολεία μάλλον όχι. Θα ήθελα τέλος να μεταφέρω και την αγωνία των αρχαιολόγων για το αν και πώς θα προστατεύονται εκεί τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που βρίσκονται στο χώρο. Τι γίνεται με αυτά, ποιος τα διαχειρίζεται, ποιος τα προστατεύει, ο ιδιώτης? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να τελειώσει κάποτε η αδιαφορία και η σιωπηλή κάλυψη για όλες τις προκλητικές αστοχίες, τα λάθη και τις ατασταλίες? Γνωρίζετε ότι η ΕΝΕΔΠΗ, η Ένωση Επαγγελματιών Προπονητών Δρομών Ήπων, δια εκπροσώπου της έχει ήδη παραδεχτεί τα λάθη και τις αστοχίες που έχουν γίνει, αλλά και τη μεθόδευση της Υποδρομίες ΑΕ για την κατάσταση που περιγράφουμε. Η ΟΠΑΠ ΑΕ, όπως περίτερα να έχει πλέον αποδειχθεί, είχε και έχει παντελή άγνοια στη διοργάνωση υποδρομιών και στόχευε απλά στο μονοπόλιο του στοιχήματος. Η διαχείριση του υποδρόμου από τη θυγατρική της Υποδρομίες ΑΕ ήταν το λιγότερο πλήρως ανεπαρκής έως και σκανδαλώδης. Τελειώνοντας να πω ότι θεωρούμε ότι είστε συνυπεύθυνοι για την αφόρητη κατάσταση που ζουν τόσο καιρό εκεί εκατοντάδες άνθρωποι του χώρου. Κάποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος ζωής τόσο των εργαζομένων του κλάδου, όσο και της ευζοίας των ύπων, εφόσον με ευθύνη όχι των πληττωμένων οδηγούνται σε απελπιστική κατάσταση. Αναγνωρίζεται ως σύνομα τα αιτήματα τόσων κλάδων επαγγελματιών που χρόνια τώρα με αγωνία διατυπώνουν και για το δημόσιο συμφέρον. Και κάτι ακόμη, τελευταίο. Σκοπεύετε άραγε να ξεθάψετε από τα συρτάρια σας τις εκκλήσεις του Δήμου Μαρκοπούλου, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των φορέων της πόλης για κοινοφελή έργα για το λαό εντός του Ολυμπιακού Υποδρόμου? Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τη Διευθυντή. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, η εταιρεία Υποδρομίες ΑΕ κατήγγειλε τη σύμβαση μίσθωσης. Είναι συμβατικό δικαίωμά της από τη στιγμή που δεν έχει υποχρέωση για να κάνει τους αγώνες αυτούς. Και από την, μέσα από αυτή την καταγγελία θα έχει δικαίωμα να επιστρέψει το ακίνητο στην ΟΔΙΕ ΑΕ εντός 2 μηνών. Συνεπώς, από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το ΤΑΙΠΕΔ, εξετάζει όλα τα δεδομένα για να προβεί σε εναλλακτικά σχέδια αξιοποίησης του ακινήτου προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος αλλά και των Ελλήνων πολιτών. Επισημαίνεται ότι το υποδρόμιο ανήκει στην υποειδική εκαθάριση ΟΔΙΕ ΑΕ και, όπως επιβάλλει ο νόμος, ο εκαθαριστής της είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του ακινήτου, πάντοτε σύμφωνα με το σκοπό της εκαθάρισης. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, αναζητείται και θα αναζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα από την ΤΑΙΠΕΔ, σε συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο Οικονομικών που εποπτεύει, η βέλτιστη λύση αξιοποίησης του ακινήτου αυτού προς όφελος και του Δήμου Μαρκόπουλου. Συνεπώς, το τονίζω αυτό γιατί το θέσατε και εσείς στην ερώτησή σας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Όμως, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι
Το πρώτο και το πιο πιεστικό, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να υπάρχει επικοινωνία και μπορώ, είμαι σε θέση να βεβαιώσω ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της υποδρομίας ΑΕ και του εκαθαριστή του ΟΔΙΕ, ώστε κατά τη διάρκεια μετάβασης του ελέγχου του ακινήτου να είναι αυτή ομαλή και διάφορα θέματα που σχετίζονται όπως με τη διαμονή των ύπων, τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, την ασφάλεια του ακινήτου, τη λειτουργία των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας και άλλων ζητημάτων που έχουν σχέση με το ακίνητο, η μετάβαση να μην δημιουργήσει προβλήματα στις λειτουργίες αυτές. Άρα το πρώτο είναι και το πιο σημαντικό, να διασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα γίνει με ομαλό τρόπο. Το βέβαια, το δεύτερο και το, αν θέλετε, και το πιο από άποψη σημασίας μεσομακροπρόθεσμης πιο ουσιαστικό, είναι ότι το ακίνητο θα περάσει, που θα περάσει στον εκαθαριστή του ΟΔΙΕ στις αρχές Απριλίου. Αυτός πρέπει να δει τις δέωσες ενέργειες και γι' αυτό το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει και κάνει μελέτες αυτή τη στιγμή για τη βέλτιστη αξιοποίηση, ώστε το πλαίσιο της αξιοποίησης αυτής να συνάδει και με την δημοσιονομική αλλά και τη χωροταξική πολιτική και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, ώστε να έχουμε μια αξιοποίηση η οποία να είναι βιώσιμη. Διότι δεν είναι δυνατόν απλώς να δίνει το δημόσιο κάποια χρήματα, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας για το ακίνητο αυτό και για την διεργασία και για την διαδικασία του ζητήματος των υποδρομιών. Αυτό να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση, ώστε να έχουμε ένα υπόδρομο ο οποίος κατά τεκμήριο να λειτουργεί, αλλά από την άλλη αυτό να γίνεται με έναν βιώσιμο τρόπο. Ευχαριστώ πολύ.